Τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό, σαν οργανισμό, σαν σύλλογο, σαν σωματείο, να αποδίδει τέτοια τιμή σε ανθρώπους που έχουν περάσει από την ομάδα κατά τη διάρκεια της δικής σας θητείας? Νομίζω αξίζει αυτή η τιμή με το παραπάνω και στο Γιώργο και εννοείται και στο Βασίλη. Είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνουμε για αυτά τα παιδιά. Έχουν δώσει, ο Γιώργος έχει δώσει τα πάντα στον Ολυμπιακό και τη ψυχή του. Νομίζω είναι συγκινητικές στιγμές. Αύριο θα είναι ακόμα πιο συγκινητικές. Και είμαστε όλοι περήφανοι για αυτό που γίνεται και αυτό που προσπαθούμε να βγάλουμε προς τα έξω, αυτό που όλοι νιώθουμε. Αυτές οι τιμητικές βραδιές, οι εκδηλώσεις, είναι αυτές που σε μεγαλώνουν σαν σύλλογο. Δεν είναι μόνο οι τίτλοι, δεν είναι μόνο οι νίκες. Οι παίκτες αυτά που ζουν και οι παίκτες που ακόμα παίζουν, αυτά βλέπουν και βλέπουν πώς ο σύλλογος αντιμετωπίζει και σέβεται τους παίκτες σημαίες του. Για εσάς προσωπικά, σαν ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού, σαν φιλάθλους του Ολυμπιακού, τι σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια των ημερών σας έχουν χρηματίσει τον Ολυμπιακό δύο παγκόσμιοι legends? Νομίζω ήμασταν τυχεροί, προφανώς και εμείς συνετελέσαμε για να γίνει όλο αυτό, αλλά νομίζω ότι είμαστε τυχεροί που το ζήσαμε. Κάναμε τα πάντα για την ομάδα και για τα παιδιά και για τον Γιώργο ειδικά, αλλά νομίζω το αξίζει με τον παραπάνω. Οι στιγμές που μας έχουν χαρίσει είναι απίστευτες, είναι μοναδικές, είναι από τις καλύτερες στη ζωή μας, οπότε αξίζει. Με τον Γιώργο ζήσαμε από τα καλύτερα μας χρόνια στον Ολυμπιακό, αυτά που ζήσαμε. Ευρωλίγκες, πρωταθλήματα. Η διαφορά είναι ότι οι αθλητές σταματάνε κάποια στιγμή και γι' αυτό τους θυμάμαι. Εμείς ακόμα δεν σταματάμε, συνεχίζουμε να θέλουμε τίτλους. Λοιπόν, δεν θα προδώσω την αυριανή λίστα των καλεσμένων, ούτε για ανθρώπους που έχουν περάσει από τον πάγκο σε τεχνικό επιτελείο, ούτε για τους παίκτες, αλλά θα βρίσκεται η ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Πώς νιώθετε γι' αυτό που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό? Είναι μεγάλη τιμή που έρχονται για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο τον Πρίτεζη. Αυτό είναι. Θα το χαρεί ο κόσμος αύριο, πιστεύω. Θα έχει πολύ κόσμο. Από ό,τι φαίνεται, θα έχει πολύ κόσμο και θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Η προφανής απάντηση είναι το καλάθι το 2012 στην Κωνσταντινούπολη. Αν την προσπεράσουμε αυτή την προφανή απάντηση, δεν μπορούμε να την προσπεράσουμε. Δεν γίνεται να την προσπεράσουμε. Ποια είναι όμως μια ιστορία που χαρακτηρίζει τον Γιώργο Πρίτεζη όλα αυτά τα χρόνια, μια όμορφη, μια αστεία ιστορία που θα θυμάστε για πάντα? Αυτά είναι για αύριο, δεν έχω πει. Ιστορίες είναι για αύριο. Νομίζω το καλάθι αυτό δεν θα ξεχάσει ποτέ. Νομίζω άλλαξε ίσως και την ιστορία του Ολυμπιακού και τη δική μας. Είχαν προηγηθεί αρκετά θέματα πριν. Ήταν μια μεταβατική χρονιά. Εντάξει, όλοι λέγανε τότε ότι ήταν κάτι που δεν ξαναγίνει. Την επόμενη χρονιά ξαναέγινε. Αλλά με τον Γιώργο ειδικά και με την Μπαρτσελόνα η πρόκριση, γιατί δεν είναι μόνο οι τίτλοι στη ζωή και στον αθλητισμό, είναι και οι επιτυχίες που μπήκε όλος ο κόσμος μέσα, και εγώ βέβαια, και εκεί. Αυτό που έγινε είναι απίστευτη στιγμή. Ένα γήπεδο που μπαίνει όλος ο κόσμος μέσα, ήταν με το τρίπ και άλλες στιγμές. Πολλά καλάθια που έχει βάλει και μεγάλες στιγμές. Δεν είναι μόνο το καλάθι του Κωνσταντινούπολη, απλά αυτό είναι το κορυφαίο όλων. Είπατε, εγώ αυτό που θέλω να προσθέσω και μάλλον δεν θα έχω τη δυνατότητα να το πω αύριο, είναι ότι στον Γιώργο αυτό που θα θυμάμαι, εκτός φυσικά από αυτά τα καλάθια που είναι ιστορικά, είναι ότι ειδικά στα καλά του χρόνια, που ήταν πάρα πολλά, αυτό που περίμενα είτε πήγαινα σε αγώνες εκτός έδρας είτε στο ΣΕΦ, ήταν να παίξει με πλάτη τις χαρακτηριστικές του κινήσεις και να χορέψει τα αντίπαλα τεσσάρια. Δηλαδή αυτή η πλαστικότητα που είχε, νομίζω ότι ήταν μοναδική στην Ευρώπη. Είπατε προηγουμένως ότι οι παίκτες σταματάνε υποχρεωτικά, νομοτελειακά. Εσείς όμως όχι. Να συμπληρώσω ότι συνεχίζετε και πιο δυνατά. Συνεχίζουμε πολύ δυνατά, κάνουμε το παν για την ομάδα. Δεν είναι εύκολο πάντα να το κάθε χρονιά προσπαθούμε. Νομίζω είναι θέμα χρόνου για τον Ολυμπιακό να κατακτήσει αυτά που αξίζουμε όλοι μας. Όταν κυνηγάς την κορυφή και είσαι ένα βήμα από την κορυφή, κάποια στιγμή θα την κατακτήσεις από τη στιγμή που επιμένεις με έναν τρόπο υγιή και σωστό. Το ότι ο Ολυμπιακός έχει δείξει και με τη βραδιά που είχε γίνει το 17, με κατανάζει τον Πίτα Ιπτοβιτς, πέρσι για τον Βασίλη, φέτος για τον Γιώργο, το ότι δείχνει, πόσο σημαντικό είναι το ότι δείχνει πως δεν ξεχνάει την ιστορία σου? Αυτό ορίζει ένα σύλλογο και το μεγαλείο του. Νομίζω αυτό.
Αυτό είναι το μεγαλείο του Ολυμπιακού. Τους τιμάμε τους ανθρώπους, δεν τους ξεχνάμε, δεν τους πετάμε. Και το αξίζουν όλοι αυτοί που είπατε. Ποιο είναι ένα χαρακτηριστικό του Γιώργου που θα θυμάστε? Γιατί έχει ένα ιδιαίτερο δέσιμο και με την ομάδα αλλά και με τον κόσμο που δεν το είχαν πολλοί αθλητές. Όταν έμπαινε και άκουγε τον Γιώργο ψυχάρα Ολυμπιακάρα, δεν βγήκε τυχαία αυτό. Ήταν η ψυχή του Ολυμπιακού. Ένα καταπληκτικό παιδί με ήθος. Και νομίζω αυτό ήταν που το. Κάθε στιγμή ήξερε ότι υπήρχε ένα άνθρωπο εκεί να κουμπίσει. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα χαρακτήρα αλέγκρο, δηλαδή με διάθεση, με κέφι για ζωή. Όποτε μιλούσαμε μαζί του, είτε ήταν διαπραγματεύσεις, είτε ήταν συζητήσεις και ζητούσαμε τη γνώμη του για την ομάδα. Δεν είχε αυτό το αγχωτικό του αθλητή, του αγχωμένου. Ήταν πάντα πολύ ευχάριστο να συζητάς μαζί του. Μιλήσατε για διαπραγματεύσεις. Κατά μέσο όρο, ας πούμε, επειδή έχει περάσει πολλές φορές από τα γραφεία της Αρκάδια, 5-10 λεπτά σας έπρεπε να συμφωνήσετε και λιγότερο? Όχι τόσο λίγο, αλλά πάντα ήταν σε πολύ καλό πνεύμα όλες τις συζητήσεις. Νομίζω ότι στην τελευταία ανανέωση που δάκρυσε όταν έφευγε, νομίζω αυτό τα λέει όλα. Ένας επαγγελματίας αθλητής, εντάξει, γιατί ναι, μεν Ολυμπιακός, αλλά είναι ένας επαγγελματίας αθλητής που φεύγει και δάκρυσε που έχει ανανεώσει. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Ευχαριστούμε.